και νομίζω ότι έγινε μια καλή συζήτηση, αναδείχθηκαν τα προβλήματα και για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Στον οποίο όλοι συμφωνούμε και γι' αυτό είμαστε και εδώ άλλωστε. Θα πρέπει να πάμε τώρα κάνοντας και τις δηλώσεις για το επόμενο διάστημα με μια λογική ότι καλούμε και να βγουν νέα μπλόκα και να ενισχυθούν όσο μπορούν τα μπλόκα. Καλούμε σε μια κλιμάκωση και συντονισμό αλλά και κλιμάκωση της δράσης και της κινητοποίησης μέσα από τα μπλόκα και σε μια που θα αποφέρει ή θα αναγκάσει ή θα δυναμώσει την πίεση προς την κυβέρνηση να μας δώσει απαντήσεις και μια συνάντηση με το κυβερνητικό επιτελείο. Ζητάμε συνάντηση, είπαμε, με το κυβερνητικό επιτελείο γιατί τα θέματα μας, τα αιτήματά μας άπτονται γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής. Ποια είναι η βασική όμως κυβερνητική πολιτική που έχουμε ακούσει ως τώρα, ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες επιτρέπουν να δώσουμε αυτά που δώσαμε ήδη στους αγρότες που τα θεωρούν και πάρα πολλά. Συνάδελφοι, υπάρχουν λεφτά. Ναι, ευρώ δεν υπάρχουν, γιατί άμα υπήρχαν θα τα καλλιεργούσαμε εμείς. Καλλιεργούμε τη γη, θα τα είχαμε βγάλει τα ευρώ δεν τώρα. Δεν υπάρχουν. Λεφτά όμως υπάρχουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφού μας είπε πρώτα επαγγελματίες διαδηλωτές, την αμέσως επόμενη φράση είπε. Στηρίξαμε και τα λοιπά, όπως έχουμε στηρίξει λέει, και όλη την ελληνική κοινωνία με 42 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, από τα 42 δισεκατομμύρια που στηρίχθηκε οι επιχειρήσεις κατά πρώτο και κύριο λόγο, μόνο 350 εκατομμύρια αυτά τα δύο χρόνια δόθηκαν στον πρωτογενή τομέα που κατά τα άλλα είναι η ατμομηχανία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μας το λένε προεκλογικά αυτό, ή ότι τέλος πάντων στηρίζουν πραγματικά τον πρωτογενή τομέα. 350 εκατομμύρια. Σχεδόν το 1% και αυτά που δώσαν τώρα, δηλαδή τα εξήκλανα, δεν τα έχουν δώσει ακόμα, είναι περίπου το 1% των συνολικών χρημάτων που έχουν δοθεί είτε από τον προϋπολογισμό, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε άλλων προγραμμάτων στις επιχειρήσεις. Μόνο το 1%. Άρα υπάρχει περίσσευμα πολλών χρημάτων. Δεν ξέρω αν τα δίνουμε καμιά φορά στις σακούλες ή στα πάπερς παλιότερα. Όντως υπάρχει χρήμα, υπάρχει περίσσευμα. Δικός μας είναι, δικά μας λεφτά είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί μας λένε και αυτό ότι θα επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι οι άμεσες και έμεσες εισφορές φόρου από το λαό κυρίως. Οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, που έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, το ξέρετε ότι έχουν και, αν θέλουν να δώσουν, δίνουν φόρο. Αν θέλουν. Είναι προαιρετική φορολογία. Λοιπόν, δικά μας είναι και αυτά τα λεφτά και εμείς απαιτούμε να σταλεί και να δοθεί αναμέρωση και να επιστραφεί στον πρωτογενή τομέα για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και κάποια δεν χρειάζονται καν χρήματα, όπως η κατάργηση της ελευθερίας αναπροσαρμογής που είναι νέο μέτρο, δεν επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία, ούτε το έχουν εισπράξει, ας πούμε. Δεν επιβαρύνει και κάτι. Και δεν είναι μόνο οικονομικά ορισμένα αιτήματα. Είναι και άλλα αιτήματα ουσίας, αυτό που λέμε, να μην πουλάμε κάτω από το κόστος παραγωγής κτλ. Είναι να αλλάξει ο κανονισμός κτλ. Δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Συνεπώς, με το σκεπτικό ότι υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο από αυτή την κινητοποίηση. Γιατί τώρα που είμαστε στον δρόμο είναι η ευκαιρία. Να πάμε με ένα τέτοιο σκεπτικό, αγωνιστικό, αισιόδοξο, ταυτόχρονα όμως καλώντας τον κόσμο και πείθοντάς του και αυτούς που έχουν τα τραχέρια στα μπλόκια και τον άλλο κόσμο να στηρίξει αυτές τις δράσεις για να έχουμε συμμετοχή και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, συνάδελφοι, θέλουμε το εξής. Ένας από τους λόγους που θέλουμε να δείξουμε και όλα αυτά τα ζητήματα είναι, είπαμε, να ασκήσουμε την πίεση. Μια πίεση που ασκείται με κλείσιμο του δρόμου. Γυρνώντας τον μπλόκο, σας καλούμε όλους καταρχήν να έρθετε στον μπλόκο, να το δείτε κιόλας. Γυρνώντας τον μπλόκο της νίκης ή πηγαίνοντας για πρώτη φορά πολλοί από εσάς, θα μαζευτούμε εκεί πέρα και θα επιχειρήσουμε να βγούμε στην Εθνική Οδό με ένα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, στην οποία θα γίνει και μια ενημέρωση και των άλλων συναδέλφων που βρίσκονται ήδη στον μπλόκο, αλλά και κάποιων φορέων, αρκετών φορέων που έχουν αποφασίσει να έρθουν στον μπλόκο να μας δείξουν την στήριξή τους την Κυριακή. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να γίνει αυτή η ενημέρωση πάνω στην Εθνική Οδό, δίνοντας ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρώτον κλιμακώνουμε και ένα δεύτερον ότι πρέπει να σκύψει σοβαρά και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις και να μην ακούμε τις χαζομάρες τύπου δεν μειώνω την τιμή
στη Βιρτζίνια, α πούμε, στα καύσιμα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έχουν πλήσει, η κλίση του θερμοσύμφωνα για να μην καταναλώνετε ρεύμα, που είναι κοροϊδία όλων μας, έτσι. Αυτό είναι απαξίωση του ελληνικού λαού. Και βέβαια το επαγγελματίες διαδηλωτές, το είπαμε, το οποίο δεν μπορεί κανένας, πολύ περισσότερο πρωθυπουργός της χώρας, με την ευθύνη που έχει ως μαέστρος της ορχήστρας, της κρατικής ορχήστρας, να βγαίνει και να λέει ένα τέτοιο πράγμα απέναντι σε συναδέλφους, απέναντι στους αγρότες που παράγουν, που κατά τα άλλα είναι στη ατμομηχανία ανάπτυξης, σε αυτούς που προεκλογικά έταξε το πετρέλαιο που δεν το έδωσε, και κυρίως συνάδελφοι, κοιτάξτε, λέτε, σε ανθρώπους που το ξέρουν πολύ καλά, ότι είμαστε όλων των κομμάτων μέσα στα μπλόκα, στο αγροτικό κίνημα. Πολλοί εξ αυτών τον έχουν ψηφίσει και είναι πρωθυπουργός και χάρη στις δικές τους ψήφους. Και βεβαίως είναι ξεκάθαρο για μας ότι τα μπλόκα ούτε ρίχνουν κυβέρνηση, ούτε ανεβάζουν κυβέρνηση. Είναι μια καλύτερη μορφή πίεσης, πιο αποτελεσματική για να προωθήσουμε τα δικά μας συγκλήματα και να έχουμε λύσεις. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να αποδείξουμε τη δύναμη των μπλόκων. Θα πάμε όλοι στον μπλόκο της νίκαιας και θα βγούμε στην εθνική οδό οργανωμένα, συντεταγμένα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Θα το ξανακάνουμε και θα δείξουμε ότι έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση ως κίνημα των μπλόκων αυτή τη στιγμή να φέρουμε αποτελέσματα για την επιβίωσή μας.